Καλησπέρα! Η πορνογραφία είναι παράνομη, εκτός κι αν τη φιλμογραφήσεις και την αφήσεις ανεξέλεγκτη στη σφαίρα του ίντερνετ. Θυμάστε, παιδικοί μου φίλοι, τις εποχές που για να μάθεις για την έσχε, για την τέχνη του σεξ έπρεπε πρώτον να είσαι άνω των 18, δεύτερον να έχεις ενεργή συνδρομή στο βίντεο κλαμπ της γειτονιάς σου, κάποια κοντινής γειτονιάς αν ήσουν ιδιαίτερα ντροπαλός και χέστης, και τρίτον να έχεις τόση επιθυμία για καύλα που δεν θα σε ενδιαφέρε το γεμάτο νόημα βλέμμα του τυπά πίσω από τον γκισέ. Τι γίνεται λοιπόν όταν συνδυάσουμε την απροθυμία της κοινωνίας να μιλήσει ανοιχτά και με ειλικρίνεια για το σεξ με την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε σκληρό πορνό, μα φυσικά να γίνεται το ιντερνετικό πορνό ο νούμερο ένα δάσκαλος της σεξουαλικής εκπαίδευσης. Το Pornhub έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από ό,τι αν συνδυάσουμε την επισκεψιμότητα της Amazon, του Twitter και του Netflix. Το 2019 το Pornhub είχε 39 δισεκατομμύρια πατήματα, όσο οι πληθυσμοί της Αυστραλίας, του Καναδά, της Πολωνίας και της Ολλανδίας μαζί. Για να σας το θέσω και λίγο πιο λιανά, κάθε λεπτό 80.000 άτομα αυνανίζονται μπροστά σε μία οθόνη. Μετά τι λέει. Μα πού είναι το πρόβλημα? Το σεξ είναι ένα από τα βασικά ένστικτα του ανθρώπινου είδους. Είναι υγεία, είναι ευλογία. Και δεν υπάρχει κάτι πιο φυσιολογικό από το να βλέπεις και να ενημερώνεσαι για αυτή την τόσο μοναδική και τελετουργική ένωση και συμπλήρωση δύο μισών που ουσιαστικά γίνονται ένα. Πού είναι όμως το εκπαιδευτικό στοιχείο σε μια σκηνή gangbang στην οποία η ανθρώπινη ένωση και συντροφικότητα όχι μόνο έχουν εξολοθρευθεί εκ θεμελίων, αλλά έχουν αντικατασταθεί πλήρως από τη θεώρηση του γυναικείου φύλου κενίωτη και του ανδρικού ως δοχείου ειδονής και σπέρματος. Το σεξ παρουσιάζεται ουσιαστικά σαν να είναι κάτι που γίνεται στις γυναίκες και όχι με τις γυναίκες. Από τα 12 μέχρι τα 20, ο εγκέφαλός μας είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία, εξακολουθεί να αναπτύσσεται και αναπτύσσεται σε μια κοινωνία στην οποία η βιομηχανία του πορνό, η οποία κοστολογείται και στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, διαμορφώνει τα στάνταρ της σεξουαλικότητάς μας, των σχέσεων και των απόψεών μας και της συμπεριφοράς μας πάνω στο σεξ, πριν καν οι ίδιοι προλάβουμε να συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν αντιλέγω, όταν έχεις ήδη μυρωδιά πάνω στο αντικείμενο, τα προσφερόμενα βίντεο μπορεί να αποτελέσουν και πηγή έμπνευσης να το παίξεις Mr. Grey στο κρεβάτι σου και μπράβο σου! Όταν όμως δείχνεις εσέναν έφηβο σκηνές που κατά 88% των περιπτώσεων εμπεριέχουν σωματική επιθετικότητα, τραβήγματα από τα μαλλιά, χαστούκια και γκάγκινγκ σε σημείο πνιγμού, τι νομίζεις ότι θα γίνει? Αν στην πραγματική ζωή ερχόταν ο χύψη μάνος στα 16 μου και μου πατούσε ένα χαστούκι, εγώ θα τον παρακαλούσα για παραπάνω, ζητώντας κολλασμένο να με αποκαλέσει το πουτανάκι του. Δεν νομίζω τάκι. Να σας υπενθυμίσω, παιδικοί μου φίλοι, ότι και η ελαφρά σωματική βλάβη ποινικοποιείται και ότι τα σαδομαζοχιστικά παιχνίδια δείχνουν τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ακόμη και στα πλαίσια του εκούσιου σεξουαλικού παραλογισμού. Και αν δεν εξηγήσεις εσύ τον 14χρονο μπάμπε από το Κορδελιό Θεσσαλονίκης τι εστί συνένεση και πόσο προβληματική αυτή κρίνεται όταν ένας άνθρωπος από υποκείμενο συμφωνεί να μεταμορφωθεί σε αντικείμενο. Το αν μπορεί κάποιος να θυστεί στο πορνό είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα το οποίο όμως θεωρώ ότι αξίζει έτσι να αγγίξουμε. Είμαι σίγουρη αν όχι 100% τότε 99,999% ότι το πορνό δεν ήταν κάτι που ως έφηβοι το βλέπατε μαζί με τους γονείς σας και τους συγγενείς από το χωριό γύρω από τη στρογγυλή τραπέζι μετά το κυριακάτικο τσιμπούσι. Το να βλέπεις πορνό ήταν κάτι που το έκανες όταν οι γονείς σου έλειπαν το σπίτι και τα στη δουλειά, ή ακόμα καλύτερα όταν έλειπαν ταξίδι στο μακρινό Βλαδιβοστόκ ή στο Τιμπουκτού ή κάπου εν πάση περιπτώσει και ήσουν νεκρικά σίγουρος ότι δεν θα ακούσεις το κλειδί να γυρίζει γύρω από την κλειδαρό του. Ο εφηβικός εγκέφαλος συνδέει τη σεξουαλική εμπειρία ως κάτι το απομονωμένο, το κρυφό και το αναρχικό, το οποίο παρομοιάζεται με την επίδραση που έχει ο εγκέφαλος υπό την επίρρα ναρκωτικών. Και αυτό το αίσθημα προσδοκά ότι θα έχει και σε όλες τις πραγματικές σεξουαλικές εμπειρίες. Και όταν συνειδητοποιεί ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα στην πραγματικότητα, ενδέχεται να αναζητήσει ακραιότερες και πιο επικίνδυνες μορφές σεξουαλικές συνέβρεσης, προκειμένου να νιώσει αυτή την έξαψη, αυτή την πλόγα, αυτό το φέγγο, αυτό το yeah, fire! Περίμενε! Τα συμπεράσματα δικά σας! Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό ότι η κατηγορία amateur στο Pornhub ήταν νούμερο 1 στις αναζητήσεις το 2019, και αυτό γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το πορνό είναι κάτι που βλέπεις, ενώ το σεξ είναι κάτι που κάνεις. Το να μαθαίνεις για το σεξ βλέποντας πορνό είναι σαν να μαθαίνεις να κάνεις εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς βλέποντας how-to videos στο YouTube. Νομίζεις ότι ξέρεις τι κάνεις, αλλά δεν έχεις ιδέα! Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ο μάνος του Pornhub είναι στο Pornhub γιατί την έχει 20 εκατοστά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσλήφθηκε. Ήτανε το essential
Social Qualification που έγραφε η περιγραφή θέσης πριν αποφασίσει να στείλει βιογραφικό. Δεν ήταν λίγη έρευνα. Δεν ήταν λίγη έφηβη σε μια έρευνα που θεωρούσαν ότι το σεξ τελειώνει πάντοτε με το λεγόμενο money shot. Δηλαδή την εξπερμάτωση. Εξπερμάτηση. Σίγουρα. Γιατί εμένα μου ακούγεται εξπερμάτηση πιο σωστό. Δεν έχω ιδέα. Εξπερμάτωση. Δεν ξέρω, παιδική μου φίλη, εσείς τι λέτε. Με τη λεγόμενη εξπερμάτωση στο πρόσωπο. Well, I've got you news. Το πραγματικό σεξ εκεί έξω έχει να κάνει με τις προσωπικές επιλογές του καθενός. Αυτό που συχνά λησμονούμε είναι ότι αυτό που ίσως δεν θέλουμε ποτέ να κάνουμε με κάποιο άτομο, δεν μπορούμε να χορτάσουμε από κάποιο άλλο. Το να μιλάμε στους εφήβους της ζωής μας για το σεξ είναι δυστυχώς σαν τις ειδοποιήσεις για την αναβάθμιση λογισμικού που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις, αλλά πατάς συνεχώς υπενθύμηση αργότερα, και αυτό οδηγεί στη δημιουργία γενναιών χωρίς συναισθήματα που δεν νιώθουν ικανοποίηση ούτε με το σώμα και τις επιδόσεις τους, αλλά ούτε και με το παρτενέρ τους, αφού έχουν προσδοκίες που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν διότι είναι ψεύτικες. Σκεφτείτε το κι αλλιώς. Οι πορνοστάρ είναι influencers του porn industry. Γι' αυτό κορίτσια εκεί έξω, και αγόρια βεβαίως, αν δεν θέλετε το παιδί σας να νομίζει ότι αυτού του είδους τις αποτρόπες σκηνές κάνουν η μαμά και ο μπαμπάς κάθε βράδυ πίσω από τις κλειστές πόρτες, αν δεν θέλετε να διονύσετε κι εσείς τα κόμπλεξ των νέων ανθρώπων με το σώμα, τις ικανότητες και τις επιδόσεις τους, πάρτε οποιοδήποτε έφηβο βρίσκεται στη ζωή σας και μιλήστε του για τη συγκατάθεση, την ισότητα, τη σεξουαλική υγεία και τη χαρά που υπάρχει στην αυτοανακάλυψη της προσωπικής μας σεξουαλικότητας. Και ενημερώστε τον. Ενημερώστε τον για το τι είναι αληθινό και τι είναι fake, τι θα συναντήσει στους κόλπους του Pornhub και προετοιμάστε τον. Όπως δεν θα δίνατε τα κλειδιά της νέας σας BMW να το οδηγείς ένα 13χρονο, έτσι δεν πρέπει να αφήνουμε και τους εφήβους ελεύθερους στο κουρμπέτι του σεξ πριν τους ενημερώσουμε για τους κινδύνους. Και να θυμάστε, στη μάχη πάντα με κράνος! Ψηφοφόροι μου, αυτό το τέλος ενός ακόμη βίντεο, ελπίζω να ταυτιστήκατε και με αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και μια ακόμη φορά, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στα poll του Instagram. Παιδιά, γίνεται δουλέτσα, γίνεται χαμός. Είμαστε μόνοι μας ερευνητική ομάδα που κάνουμε ερευνήσεις. Έρευνες. Θεωρώ ότι το θέμα του πορνό είναι πάρα πολύ αμφιλεγόμενο στην Ελλάδα και το έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ταμπού. Και είπαμε ότι είμαστε εδώ για να σπάσουμε τα ταμπού, και να σπάσουμε και τα ταμπού. Και τα ταμεία που δεν μας πρόνει κανείς. Για να γίνει viral ένα βίντεο και τη δημοτικότητα ενός βίντεο την κρίνετε εσείς. Γι' αυτό σας λέω: η μοίρα μου βρίσκεται στα μοιραία χέρια σας. Εξαρτάται από εσάς αν το διασπείρετε. Εν τω μεταξύ, αυτό το βίντεο θεωρώ ότι θα μας το κόψει το YouTube και θα μας το κάνει σάντομπα. Γι' αυτό δείτε τόσο προλαβαίνετε. Στείλτε το και παντού για να το δουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν θα μπορούμε να το βρίσκουμε μόνοι μας. Στην μηχανή αναζήτησης. Γιατί έχει πολύ explicit περιεχόμενο. Spread the word. Spread the love. Στείλτε το βίντεο σε ένα φίλο σας. Δείξτε το βίντεο στον έφηβο τη ζωή σας. Δείξτε το στην κότα σας. Δείξτε το στη γιαγιά σας. Γιατί έλαβα και ένα μήνυμα ότι το δείχνουν το βίντεο πλέον και στις γιαγιάδες. Γιατί εμείς επιμορφώνουμε και τις γιαγιάδες. Γιατί γυράσκω ήδη δασκόμενο, σε πάση περιπτώσει. Έχω πει σε αυτό το κανάλι. Έχω μπει προκειμένου αλγόριθμο καστέρι. Εδώ αλγόριθμο. Το καστέρι εδώ. Καστέρι στο αλγόριθμο τρώει και ανεβαίνει. Κάνουμε τρία πράγματα. Τρία. Χαμό τη κοινωνία. Subscribe, like, comment. Μπράβο, αργοριτάρα. Και γράφουμε ό,τι θέλουμε. Α, τι γράφουμε. Ζαρτιέρες. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε support your girl on Instagram, γιατί εκεί πέρα ανεβάζουμε τα poll πριν κάνουμε ένα βίντεο και μας βοηθάτε στην συγγραφή, πείτε το όπως θέλετε, το σωστό είναι συγγραφή βέβαια, του κειμένου, τα έχω ξεφτυλίσει και εκεί πέρα ανεβάζουμε και backstage υλικό που σας αρέσει πάρα πολύ. Χτυπάμε την καμπάνα του subscribe να αναστάσιμη, γιατί με το που πατάς την καμπάνα σου έρχεται ειδοποίηση και αλγόριθμο στέλνει ειδοποίησεις και αυτό το αλγόριθμο αρέσει πάρα πολύ. Ο floor manager με ειδοποιεί αυτό το control ότι φτάνει μου κάνει κάτι τέτοια. Floor manager, τι χορογραφία θα κάνουμε σήμερα. Αυτά κι άλλα πολλά και μέχρι τα επόμενα. Ψηφοφόρη μου, γεια σας. Είσαι ακόμα εδώ, βρε σατανά. Σε πάω, βρε αλάν μου, τσίφτου μου, πασά μου. Γιατί θες να δεις περισσότερο περιεχόμενο από Νεφέλη Μέγ. Εδώ σε έχω. Πάτα ή αυτό ή αυτό.